Λοιπόν, εσείς αυτή τη στιγμή τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε? Λοιπόν, οι ώρες είναι κρίσιμες σε κάθε περίπτωση. Ωραία. Για τη χώρα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να καταλήξουμε κάπου και θα πρέπει να καταλήξουμε χθες, διότι ο χρόνος μας πιέζει. Κοιτάξτε, κυρία. Αφόρητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει. Εσείς λέτε ότι έχετε σηκώσει στους ώμους σας το βάρος ιστορικών ευθυνών και τους σηκώσετε μονομερώς. Εν πάση περιπτώσει, έχετε κυβερνήσει. Δεν εμφανιστήκατε ξαφνικά από το πουθενά. Άρα έχετε και τις ευθύνες σας. Και θέλω να σας ρωτήσω σε αυτές τις κρίσιμες ώρες ποια θα είναι η συμβολή σας. Κύριε Μητούρη, εμείς έχουμε σηκώσει όλο το σταυρό όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα και το μέρος που δεν μας ανήκει. Και το μέρος που μας ανήκει και το μέρος που δεν μας ανήκει. Λοιπόν. Γι' αυτό είναι και, αν θέλετε. Δηλαδή, ήσασταν και σταυρωμένο και κανένα νέο. Όχι, και ήμασταν στη Βία Ντολορόζα. Δηλαδή. Στη Βία Ντολορόζα, κυρία Κανέλη. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αν θέλετε, εμείς θέλουμε συμφωνία. Το έχουμε δηλώσει ανοιχτά. Πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει μέσα στην Ευρωζώνη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να κλείσει αυτή σε ένα ασφάλεια και βεβαιότητα που βυθίζει την οικονομία. Κύριε Πετούρη, έχουμε στάσει πληρωμών στην Ελλάδα. Έχει ξαναγυρίσει η ύφεση. 5 μήνες παίζει τον παπά η κυβέρνηση. Ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα το τελευταίο όλο αυτό το διάστημα. Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι προσπαθεί να καλά, αλλάξει. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η κυβέρνηση. Αφήστε το πει. Α το πει η κυβέρνηση. Λέει. Κύριε Πετούρη, α το πει η κυβέρνηση τι λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ σα λέω τι λέω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα αυτό ο κύκλο πρέπει να κλείσει. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία, αλλά τη συμφωνία. Για να τη στηρίξει αυτή τη συμφωνία, πρέπει να έχει κάποια στοιχειώδη πράγματα. Να τα πούμε λοιπόν. Mm-hmm. Από τώρα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Πρώτον, πρέπει να διασφαλίζει την οριστική έξοδο από την κρίση. Πρέπει να υπάρχει η κάποια οποία δεν απάντηση. Έχει διασφαλιστεί μέχρι πρέπει τώρα, να υπάρχει. Κύριε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Mm-hmm. Λοιπόν, η κατάσταση έχει γυρίσει πίσω. Έχουμε πάει πολύ πίσω αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στο θέμα τη αναδιάρθρωση του χρέου. Τη αναδιάρθρωση, τονίζω, του χρέου, mm-hmm. διότι αυτά που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλλον υπονομεύουν και τη διαπραγμάτευση του κυρίου Τσίπρα, mm-hmm. σε τελική ανάλυση. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλής χρηματοδότηση τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Εάν μπορούμε μόνοι μας, να το πούμε. Εάν δεν μπορούμε, όπως φαίνεται ότι δεν μπορούμε, τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα υπάρχει ομαλά και δεν θα πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι να παρακαλάμε και να υφιστάμεθα συνεχώς όρους. Και τέταρτον, θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ανάπτυξη. Είναι ώρα να μιλήσουμε για όλη αυτή την κατάσταση η οποία υπήρχε. Είχαμε μια δειλή εμφάνιση ανάπτυξη στο τέλος του 2014. Τώρα έχουμε ξαναγυρίσει στην ύφεση. Θα πρέπει τουλάχιστον να αποφευθεί, να βαθύνει η ύφεση. Να μπορούμε να μιλήσουμε πάλι για αντιμετώπιση ανεργίας. Αυτά θα κρίνουν και τη στάση μας απέναντι στη συμφωνία. Και θέλουμε να είμαστε έγκαιρα πολύ καθαροί. Αλλά έχουν και οι εταίροι ευθύνη. Και πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη στην Ελλάδα και να σεβαστούν τις θυσίες του ελληνικού λαού. Έχει όμως και ο κύριος Τσίπρας την κύρια ευθύνη για τη συμφωνία. Το πόκερ τελείωσε. Μπλόφες σε βάρος της χώρας δεν μπορεί να συνεχίζονται. Πρέπει με καθαρή πολιτική να πάει να κάνει συμφωνία. Αν από εκεί πέρα η παράταξη του τον αφήνει, το κόμμα του τον αφήνει, ο κύριος Υπουργός Πολιτισμού ονειρεύεται τις δραχμές. Χωρίς να θυμάται τι συνέβη την εποχή της χρεοκοπίας, γιατί αναφέρθηκε σε 200 χρόνια, που ήταν 2-3 φορές. Λοιπόν, και ο κύριος Στρατούλης τα βρίσκει όλα καλά. Ωραία, αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, ας βγουν να μας τα πούν καθαρά. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι αν δεν φροντίσουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία, θα βρεθούμε μπροστά σε ιδιαίτερα δυσάρεστες καταστάσεις μέσα στη βδομάδα. Και επειδή δεν μου αρέσει να καλλιεργώ το φόβο, λέω ότι να πάνε να συμφωνήσουν. Να ξαναμπεί η Ελλάδα στον δρόμο της πρόοδου. Δυσάρεστη σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, πριν